Να δούμε τώρα τι έχει γίνει, παιδιά, με τον Μένιο Φουριώτη, ο οποίος έχει γίνει χαμός, γιατί λέει ξεκινάει ραδιοφωνική εκπομπή ενώ είναι στη φυλακή μέσα. Υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα και με αντιδράσεις και λένε, μα πώς γίνεται, αφού είναι φυλακισμένος, πώς θα κάνει ραδιοφωνική εκπομπή. Για πάμε να δούμε, γιατί υπήρχε τέλει η απάντηση. Ναι. Να πούμε ότι αρχικά τα πρώτα δημοσιεύματα θέλαν τον Μένιο Φουριώτη να κάνει ραδιοφωνική εκπομπή μέσα από το κελί της φυλακής στον Κορυδαλλό. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει και κάτι που εξόργησε και το ραδιοφωνικό σταθμό, στον οποίο εργαζόταν ο Μένιος Φουριώτης. Έτσι λοιπόν βγήκε μια διευκρινιστική απάντηση, μάλιστα και μέσω από δικηγόρο, όπου τονίζεται ότι οι εκπομπές... Με εξώδικο έστειλε, εξώδικη διαμαρτυρία στα μέσα ενημέρωσης. Ναι, γιατί όλοι είχαν αναπαράγει την είδηση ότι θα κάνει εκπομπή μέσα από τη φυλακή. Και πώς γίνεται ένας κρατούμενος στο φυλακό να κάνει εκπομπή. Να βλέπουμε παρακαλώ πολύ τον Μένιο Φουριώτη και όχι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η ιδιοκτησία του ραδιοφωνικού σταθμού προχώρησε σε μια διευκρίνηση όπου λέει ότι οι εκπομπές του Φουριώτη θα μεταδίδονται σε επανάληψη και όχι ζωντανά μέσα από τη φυλακή του Κορυδαλλού που και κρατείται. Σε επανάληψη παλιές εκπομπές που έκανε. Ναι. Γράφει και χρονολογία κιόλας. Το 19-20 μου φαίνεται είναι. Να, αν δεν κάνω λάθος, το 19-20. Δηλαδή τις παλιές... όχι, από το 17 έως το 2020. Από το 17 μέχρι το 2020, ότι η παλιά εκπομπή υπήρχε. Ναι, θα παίζεται... Αλλά τώρα σου λέει, κάτσε τώρα και σου λέει, είναι και έξυπνη, λέει, τώρα κάτσε 2 λεπτάκια. Λέει, έχουν τα δικαιώματα των εκπομπών ο ραδιοφωνικός σταθμός του Φουριώτη, όπως επίσης τονίζει και να λέει, είχαμε κι άλλους οι οποίοι ήταν διάσημοι τηλεστάρ που κάνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο του Φουριώτη. Ποιοι είναι οι υπάλληλοι του Φουριώτη που κατανομάζει ο Μένιος, ποιοι ήτανε, γράφει μέσα η επιστολή. Ο Γιώργος Λιάγκας. Ναι, λέει, ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, ο Κώστας Χαρδαβέλλας. Σε ένας. Γιώργος Λιάγκας. Γιώργος Λιάγκας. Κώστας Χαρδαβέλλας. Κώστας Χαρδαβέλλας. Ελεονόρα Μελέτη. Ελεονόρα Μελέτη. Σταματίνα Τσιμψιλή. Σταματίνα Τσιμψιλή. Πέτρο Κουσουλό. Ναι. Αναφέρει και τον κύριο Φουριώτη που ναι, εννοείται, ναι. Και κύριο Θέμη Γιωργαντά. Και Θέμη Γιωργαντά. Τους αναφέρει για να λέει, ακούστε, να είστε προσεκτικοί, υπάλληλοι μου ήσασταν.